Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας. Σκεφτήκαμε το εξής. Καταρχήν ο κ. Καβετζόπουλος λέει είναι καθοδός. Ναι. Είχαν εκτός... Είναι αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχος. Και έρχεται με το ποδήλατο. Οπότε τον περιμένουμε, μας είπε ότι μπορεί να καταρτήσει. Θα κάνει μια εμφάνιση έτσι. Θα κάνει τη βεντέρα. Θα βρει με το ποδήλατο μέσα. Ναι. Θα βρει το ποδήλατο μέσα. Και θα μιλάει πάνω στο ποδήλατο. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο γράψει ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Νομίζω ότι εγώ ανέλαβα τον ρόλο του συντονιστή, αλλάξαμε ρόλο με τη ζωή. Διότι εγώ το σκέφτηκα, θέλω η ζωή να μας μιλήσει λίγο για το βιβλίο, για το πώς έγινε λέει, το βιβλίο, πώς έγινε. Κάτι να κάνει χαμηλά τα σύνδεκα στο μικρόφωνο για να ακούνε και έξω. Πάει, πάει, πάει. Ένα, δύο, ένα, δύο, μα από έξω. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσει καταρχήν η ζωή για το πώς έγινε το βιβλίο. Τώρα ακουγόμαστε. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο δεν είναι βιβλίο. Είναι ένας μονόλογος. Ουσιαστικά είναι 25-30 κασέτες μαγνητοφώνου, στις οποίες ο πατέρας μου διηγείται τη ζωή του εν έτη 1985. Ήτανε δηλαδή, δεν ήτανε 55 χρονών. Νομίζω ότι είναι η ηλικία που ο κάθε άνθρωπος θέλει να κάνει μια ανασκόπηση στη ζωή του, να δει αν θυμάται, γιατί μπορεί να φοβάται σε δύο χρόνια δεν θα θυμάται. Και τα έλεγε στο μαγνητόφωνο. Έχω την αμυδρά υποψία ότι κάτι τα είχε γράψει πριν, γιατί ορισμένα κομμάτια τα διάβασε. Αυτά τα γραφτά δεν τα βρήκα. Βρήκα όμως τις κασέτες, τις οποίες διάβαζε ή έλεγε τη ζωή του από το μηδέν χρόνο. Και συγχρόνως αφήνει ποίηματα που ήταν η αγάπη του, η ποίηση πάνω απ' όλα. Ζωή μου, πάσου, ήρθε και αυτό το βιβλίο. Α, ναι, μα τώρα αρχίσαμε. Μπράβο, Αντώνη. Αυτό με ένα σερμόνιο πρόεδρο. Αυτό ζητήσε το φως. Συγγνώμη, το φως, ανάδει το φως. Σίγουρα. Ανάδει το φως του ποδήλα. Το φως ανάδει. Δεν είναι τίποτα για να βλέπουμε το ποδήλα. Λοιπόν, συνέχισε. Λοιπόν, απήγγειλε ποίηματα και δηλαδή, ανάμεσα. Δηλαδή, σε ελεύθερες ώρες του ήταν μόνο στο δωμάτιο και τα έλεγε στο καστόφωνο. Ήταν μέσα στο σαλόνι, κέντρο Ελληνίκα και μίλαγε μόνο του. Και εγώ του έλεγα: δεν είσαι καλά, έχει λαλήσει. Κάθεσε ξαφνικά και τι κάνει. Τραγουδά. Όχι, καλέ μου, δεν τράβω του γεωλού γιατί τέλειωσε. Πολύ νέο για να φοβηθώ ότι κάτι μπορεί να του συνέβαινε. Αυτό κράτησε 1,5-2 χρόνια. Στα 56 σταμάτησε. Σκόπευε να τα εκτόσει αυτά. Δεν νομίζω ότι σκόπευε τίποτα. Γι' αυτό και κάπου γράφει η Κάτια και η ζωή ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω καν αν αξίζει τον κόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, αξίζει πάρα πολύ τον κόπο το βιβλίο αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι δεν ακούγομαι. Ναι, γιατί πάρα πολύ. Ναι, λοιπόν, δεν ακούγομαι. Όχι, δεν αισθάνομαι, ας με αισθάνομαι ότι δεν ακούγομαι. Κοντά στο σκόπο. Αυτό είναι καθοριστικό. Ναι. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, παιδιά, είναι ένα ντοκουμέντο απίστευτο. Διότι δεν έχει ίχνος, τουλάχιστον όπως το διάβαζα εγώ, ο οποίος δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα, δεν έχει ίχνος ωραιοποίησης ή στροκυλέματος. Είναι μια σπαρταριστή, λαφυρότατη μαρτυρία, ένα τοπικό, μια ολόκληρη εποχή μέσα στα μάτια ενός ανθρώπου που ήταν παρόν. Και είχε την εξής δημιουργικότητα αντίφαση, πολύ διαφορετική αντίφαση. Α, είχε αποφασίσει από εξαπαλώνων ήχων που λένε από παιδάκια ότι θα γίνει καλλιτέχνης, ότι θα ζει από την τέχνη, ότι δεν θα κάνει κάποια υπαρξιακή παραχώρηση του τύπου ότι ξέρω εγώ πιάνω μία δουλειά άλλη και είμαι ένας ερασιτέχνης ηθοποιός σκηνοθέτης, είπε θα τα δώσω όλα τα ρέστα μου σε αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι ας πούμε το προμένο. Ταυτόχρονα όμως παράλληλα, επειδή και ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ζούσε με τη συνεχή αγωνία της επιβίωσης. Του μεροκάματου, της παραμονής στο σανίδι, της διαρκούς αναμέτρησης και με το κοινό και με τους ομοτέχνους πλην μεταγωνιστές, έτσι. Δεν να
Να δούμε αν δουλειά. Κράτησε να δούμε. Ναι, λέει, κάτω σχολιάζω. Τι λέει, αλλά το περάσει στο στόμα γιατί έξω από δεν ανοιχτό, ανοιχτό. Δεν διαφωνείς δεν εξουσία. Όχι, διαφωνώ, αλλά θα τοποθετηθώ το μέσα στη γραφή. Λοιπόν, θέλω να τοποθετηθείς τώρα. Όχι, δεν είναι... Δεν ακούγεται. Να, το λέγε πολύ. Εντάξει, δεν θα έχουμε παράδειγμα να λόγω. Δεν θα πει, δεν θα πει. Δηλώστε μου τώρα. Οκ. Λοιπόν, είναι ένα πλοίο το οποίο... Τώρα ακούγουμε. Παράνθεση, το επάγγελμα του ηθοποιού, ενώ όντως είναι μεταβολιστικό από πολλές πλευρές. Μεταβολιστικό είναι τόσο συναυτού και συνήθως δεν είναι μια από αυτές τις θεωρίες που είναι συγκεκριμένη παράσταση. Ναι, αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Παραδόξως όμως ταυτόχρονα ότι αυτή η ανταγωνιστική πραγματικότητα που είναι πανανθρώπινη, δεν στέλνουμε στο θέατρο. Γνωρίζει ο κάθε ανταγωνιστής εκεί ότι χωρίς τους άλλους γύρω του έχει πολύ μικρές ελπίδες. Καμία δείξη. Να καταφέρει κάτι ενδιαφέρον. Ξέρεις τι λέει όμως. Όσο μάλλον δεν λιγότερο σημαντικό, κάτι είναι σημαντικό. Γι' αυτό είναι πάντα ένα παιχνίδι ισορροπίας. Θα το γράψω και εγώ στο βιβλίο. Κάποτε θα σας καλέσω να παρουσιάσω. Άμα σε ικανοποιήσω. Ναι. Λοιπόν, αυτό το που εγώ εννοώ είναι ότι μιλάμε για μια Αθήνα και μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο, ας πούμε. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι βγαίνουν στο θέατρο, αλλά οι παραστάσεις οι οποίες ανεβαίνουν δεν έχουν καθόλου τράτο. Δηλαδή, αν κάτι δεν κόψει εισιτήρια, δεν γεμίσει την αίθουσα μέσα στις πρώτες 3-4-5 εβδομάδες, το λέει μέσα. Ο Ρηγόπουλος, πάμε για άλλο. Δηλαδή, το κατεβάζουμε όπως είναι, κατεβάζουμε ρολά για να ξανασηκώσουμε τα ρολά στο συντομότερο δυνατό διάστημα, προκειμένου να παρουσιάσουμε κάτι άλλο με την ελπίδα ότι το άλλο θα πάει. Και μιλάμε για ένα, δηλαδή, μεροδούλη μεροφάει και ένα άγχος, το οποίο ευτυχώς κατευθυντή τρόπο μεταδίδεται και στον ανανόηση του πλοίου και το οποίο είναι διαρκές. Δεν βγαίνεις από αυτό. Και αν στην Αθήνα αυτό έχει μία κανονικότητα, μία υποτυπώδη κανονικότητα, σκεφτείτε στην επαρχία, όπου πηγαίνει ένα από τα πιο, μία από τις πιο γλαφυρές περιγραφές του βιβλίου, είναι όταν ανεβαίνει με ένα έργο, δεν θα πω το έργο, και κάνει μια περιοδία η οποία πάει εξαιρετικά, σκίζει και σπάει το πόδι του. Και σπάζοντας το πόδι του, έχει στο μεταξύ αγοράσει το θέατρο αναλυτή, πρέπει να πληρώνει διαρκώς τα γραμμάτια, δεν έχει την πολυτέλεια να πει σταματάω την παράσταση, διότι λόγω ατυχήματος, και βάζει ο άνθρωπος γύψο και λέει χαρακτηριστικά ότι ενώ μέχρι τότε η παράσταση ήταν στημένη ως εξής, ήταν στη μέση όλοι και εγώ γύριζα γύρω τους, ήμουν δηλαδή ο ηθοποιός που γύριζε γύρω από τους υπολείπους, τώρα ξαφνικά έπρεπε να γυρθεί ανάποδα, να είμαι εγώ ακίνητος στη μέση με το γύψο και οι άλλοι να γυρίζουν γύρω από μένα. Και όλο αυτό μέσα σε φυκτούς πόνους του Ρηγόπουλου. Δίνει μία καταπληκτική, νομίζω, εικόνα, ένα ψηφιδωτό της κοινωνικής, καλλιτεχνικής, οικονομικής αν θέλεις, γιατί λέει και νούμερα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ζωή στην Αθήνα τις δεκαετίες 40, 50, 60, 70, 80. Έχει μία ψυχραιμία ο άνθρωπος αυτός όπως αφηγείται και μία απόσταση για τα πράγματα. Δεν παθιάζεται δηλαδή. Αλλά την ίδια στιγμή είναι εξαιρετικά παραστατικός στο ποιος ήταν ο καθένας και τι ρόλο έπαιζε. Νομίζω ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι όσοι βάζει τόση και σημερινοί και μεταγενέστεροι δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με τον Ρηγόπουλο ως τοπιό, ως σπουδαίο τοπιό και την αναλυτή επίσης, το βιβλίο αυτό θα το εκτιμούσε, δηλαδή, αν το είχε γράψει, ρε παιδί μου, ένας ξένος τοπιός. Θεατρικός όμως.
χωρίς κινηματογραφική ή τηλεοπτική καριέρα. Και εγώ το διάβαζα, θα μάθαινα για τη ζωή στην κοινωνία του όσα δεν θα μάθει από πάρα πολλούς ιστορικούς. Με αυτή την έννοια, το βιβλίο έχει μια αξία περσέ, πέρα από τον ηθοποιό Κώστα Κόφτα. Και θα το καταλάβετε μόλις το διαβάσετε. Δηλαδή, εγώ το συνιστώ ως ντοκουμέντο εποχής, έτσι, και όχι ως βιογραφία ενός ανθρώπου που μας ενδιαφέρει επειδή ασκεί την τέχνη. Έχουμε, χρειαζόμαστε ένα πια νομίζω μικρόφωνο και δύσκολα θα γίνει διάλογο. Και έρχεται το άλλο. Α, έρχεται, πολύ ωραία. Ήθελα να πω κάτι που έπρεπε να το πω στην αρχή, αλλά το λυπήθησα ότι αυτή τη φαλιδιώτικη παρουσίαση τη χρωστάω, γιατί ήταν 25 χρόνια κυψελιώτης ο πατέρας μου, αλλά ήταν 45 χρόνια φαλιδιώτης. Και ήταν φαλιδιώτης, όχι για λαντζή, ήταν φαλιδιώτης. Δηλαδή πήγαινε στη Λαϊκή, πήγαινε στο Χασάπι, πήγαινε στο καφενείο, είχε τους φίλους του. Οι φίλοι του ήταν δημότες παλού Φαλίδη. Οι φίλοι του δεν ήταν στάρ. Ούτε ήξερε ο ίδιος τι πάνε να πει στάρ, γιατί του άρεσε πάρα πολύ να έχει επαφή με όλο τον κόσμο. Επίσης θέλω να πω ότι τα παιδιά που είναι εδώ, τα παιδιά γιατί όλα αυτά είναι λίγο πιο μεγάλα, λίγο πιο μικρά από μένα, είναι παιδιά. Γιατί δεν είναι στη γενιά του πατέρα μου, είναι στην άλλη γενιά. Για μένα ήταν πολύ σημειολογικό να είναι αυτή εδώ η συγκεκριμένη. Μ' αρέσει το ματραχάκι σου που χτυπάει, είναι πολύ ωραίο. Ήθελα να πω ότι ο Χρήστος Χωμενίδης, του οποίου τον παπά εγώ δεν τον γνώρισα, τον Αλέξανδρο Χωμενίδη, ένας εξαιρετικός δικηγόρος, ήταν ο παιδικός φίλος του πατέρα μου και δεν ήταν απλός φίλος. Ήταν αυτός που τον μίλησε στο θέατρο, στην καλή μουσική, στους καλούς συγγραφείς, δηλαδή του χρωστάει πάρα πολλά και μου το έλεγε πάντα και ήθελα να είναι ο Χρήστος εδώ, παρόλο που τον Χρήστο δεν τον ξέρω παρά μόνο μέσα από τα γραφτά μου. Τώρα πια είμαστε, απορώ πότε δεν ξέρω πόσο χρόνο. Τα φιλαράκια μου από εκεί που τα καλά τον Αντώνη τον ξέρω πολλά χρόνια πίσω. Ο Βαγγέλης έκανε την τελευταία, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, το επίσημο να το συστήσω κανονικά, έκανε την τελευταία παράσταση σκηνοθέτηση στην οποία έπαιξε ο πατέρας μου, ήταν ο βασιλικός του Αντωνίου Μάντεση στο Εθνικό Θέατρο, που ήταν μια εξαιρετική δουλειά και ο πατέρας μου ήταν εξαιρετικό. Και όταν ξανά έγινε αυτή η παράσταση, δεν είχε καμία σχέση με την παράσταση που έκανε ο Βαγγέλης, και αυτό πρέπει να το πω. Λοιπόν, και ο Αντώνης Καφετζόπουλος θα έκανε την ταινία με τον πατέρα μου ακριβώς, δηλαδή πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Έπεσε ο πατέρας μου σε κόμμα και θυμάμαι με τον Αντώνη να καθόμαστε στο Τριάσιο και να λέμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Και οι επίδοξοι αντικαταστάτες που είχαν έρθει και καθόμασταν παρέα. Έγινε η ταινία και την έκανε άλλο συγχωρεμένο στο ρόλο. Ο Καλογύρου δεν τον έκανε το ρόλο. Το ρόλο τον έκανε ο Καλογύρου. Ο Καλογκάσα, αυτός είναι καλά. θέλω να πω ότι για μένα αυτό ήταν το τέλος της καριέρας του, το οποίο δεν ήταν με κάτι αρχαίους, πεθαμένους, δίθεν ηθοποιούς, σκηνοθέτες, ήταν με ανθρώπους της νεότερης γενιάς από εκείνα που τους πίστευε πάρα πολύ και από ό,τι είδα τον πιστεύανε και εκείνοι και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Βαγγέλη. Το γνώρισα λίγο, δηλαδή στο διάστημα του προγόνου. Είχα την ιδέα να για ένα πολύ ωραίο ρόλο που πάει σε αυτό το έργο, ο Δάνιελ Ρογκάλας, που είναι ένας πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος, τάνισα, απίστευτα σκληρός, τον πανάγαν εκεί πέρα αυτοί που προέρχονταν από την Ιταλία και πολύ καταπιεστικός και σκέφτηκα να πάρω τον Κώστα να το προτείνω, γιατί ακριβώς επειδή ήταν τόσο σκληρός, τόσο δύσκολος άνθρωπος ο ρόλος αυτός, μόνο ένας άνθρωπος με χιούμορ που έχει θητεία στην κωμωδία θα μπορούσε να παίξει και αυτή την πλευρά, αλλά και ταυτόχρονα να τον υπονομεύει με το χιούμορ που έχει ως κωμικός. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία και με αυτό που μου έκανε το πρώτο εντύπωση ήταν ότι τις πρώτες μέρες των προβών ένιωθα ότι με σκανάρει. Αν τα λέω, αν την ξέρω τη δουλειά. Και μετά ηρέμησε. Αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, πέρναγα οντισιόν ως σκηνοθέτης κάνοντας πρόβες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό, ναι. Επίσης ήταν
εσείς τον ξέρετε πάρα πολύ καλά και φίλοι εδώ μέσα, αλλά ήταν πολύ τρυφερός άνθρωπος μέσα στην αυστηρότητά του. Δηλαδή, η Μαρία Παπαλέξη, που συνεργαζόμαστε ακόμα στο θέατρο του Νέου Κόσμου, είναι θεατρολόγος και την είχα βοηθό τότε, νέα κοπέλα, έπρεπε να την κοπανίσει μια μέρα την πρόβα και επειδή είναι και εθνικό θέατρο, είπε ότι είναι άρρωστη. Την άλλη μέρα τη βλέπει ο Κώστας στο μπαρ και πηγαίνει τρέχοντας και της λέει: «Φύγει, κλείσει το παράθυρο, θα χειροτερέψει». Που συνήθως, ειδικά οι παλιοί και ειδικά οι στάρ, τις βοηθούς τις έχουν, μην πω τη λέξη, τη γνωστή. Ούτε ξέρουν να δεν τις θυμούνται και μετά. Και είχε την έννοια, έτσι, αυτό το νέο κοριτσάκι, να πάει να του πει: «Μείνει σε κοντά στο παράθυρο». Δηλαδή κάτι τέτοιο μου έχουν μείνει, κυρίως το πώς δούλευε. Η Κάκια που ήταν τόσο πολύ κοντά και δίπλα του, γιατί κάποια στιγμή κοντά στην πρεμιέρα, 5 μέρες πριν την πρεμιέρα, έπαθε κάτι, ένα πανικός προφανώς ήτανε, ότι δεν θα μπορέσει, ενώ ήταν έτοιμος, ότι δεν θα μπορέσει να θυμηθεί τα λόγια, επειδή είχε περάσει στο παρελθόν ένα παρόμοιο. Υπάρχει το γράφημα. Ναι. Ήταν ένα πολύ δύσκολο κείμενο του Μάντεση που είχε να πει. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Δύσκολο. Και τεράστιο όρο. Και εγώ του λέω να σου πω κάτι. Μη σε νοιάζει. Είχαμε σε αυτές τις μέρες πρεμιέρα. 2 μέρες κάτσε σπίτι σου, πήγαινε με την Κάκια να πάτε σε μια. Να πηγαίνετε σε καμιά ταβέρνα να πίνετε κανένα κρασί και έλα. Τρώτο κρασί δεν μου φέρετε να κόκκινο κρασί, παρακαλώ. Ένα παγάκι. Εδώ τι θέλω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η οικογένειά σα. Πάρα πολύ. Δηλαδή ο τρόπος που ήταν κοντά, Κάκια. Δηλαδή, ας πούμε, αρχίσαμε Αύγουστο. Κάπου εκεί είναι το Αγίου Φανουρίου. Μα έστειλε Φανουρόπιτα. Ωραία πράγματα. Και γενικά ήταν ένας άνθρωπος που δεν. Που το συνηθίζουν παλιότεροι να καπελώσει τους άλλους. Καθόλου. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και με αυτό που δεν είχε ανάγκη που είπες, νομίζω είναι το καλύτερο. Δεν είχε ανάγκη γιατί ήταν καλός ηθοποιός και το ήξερε. Δεν φοβότανε το διπλανό του. Ίσα-ίσα του άρεσε ο διπλανός του να είναι καλός ή και καλύτερος, γιατί του δίνε ατάκα να ανέβει ο ίδιος. Αυτό είναι θέμα μυαλού. Άμα είσαι βλάξ, θες ο διπλανός σου να μην είναι καλός. Λες και το θέατρο δεν είναι τέννις. Λες και είναι ζωγραφική. Δεν είναι. Αυτό όμως το ήξερε. Θέλω να πω εδώ και θέλω να το πω και για τους τρεις νεαρούς μου φίλους. Ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου είπαν και οι τρεις αμέσως ναι με το που τους το πρότεινα να μιλήσουν. Δεν είπε κανείς να το σκεφτώ, να σου πω σε μια εβδομάδα, να δω τι δουλειές έχω. Γι' αυτό είναι πολύ σύνηθες στο δικό μας το χώρο. Όλοι έχουν πάρα πολλές δουλειές. Μιλάμε λίγο εσύ πώς το θυμάσαι τον μπαμπά σου. Εγώ δεν έχω ξεχάσει τον μπαμπά μου, καλέ, δεν έχασα και μωρό να πεις. Δηλαδή τον έχω μες στο μυαλό μου. Τι θυμάσαι περισσότερο, παιδάκι μου τώρα. Κοίταξε, για μένα το θέατρο με την οικογένεια ήταν ένα πράγμα. Ενιαίο. Σου λένε πώς νιώθεις που οι γονείς σου τον ιστοποιεί. Ξέρω εγώ πώς νιώθω όταν οι γονείς μου είναι γιατροί. Δεν έχω υπόψη, με αυτό ξέρω. Και συνάδελφοι. Ναι, και συνάδελφοι. Και αυτό έγινε και το συνάδελφοι. Πέρασε αυτό που κουβεντιάζουμε σπίτι, το κουβεντιάζουμε μετά και στο θέατρο. Και πώς πήγε η πρόβα σήμερα και η δική σου πρόβα πώς πήγε και πώς τι έκανες εκεί. Δηλαδή οι οδηγίες που έπαιρνα δεν ήταν οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ήταν μια γενική κουβέντα. Πώς σκηνοθετεί αυτό έτσι, μου είπε πολύ μπα το ρόλο, μου λέει ο πατέρα μου δεν του λες να πάει να αυτοθεί, θα κολυμπήσει το ρόλο. Έχω ζήσει πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες. Τους θυμάσαι να, στη διαδικασία επιλογής έργου. Βέβαια και θυμάμαι πάντα το έργο που να λέει ο πατέρας μου ότι πρέπει να είναι ένα έργο που να αρέσει τον κόσμο γιατί έχουμε να πληρώσουμε το γραμμάτιο, γιατί εμείς θα το παίξουμε πολύ καλά, αλλά αυτοί θα το δουν ότι αυτό το έργο ενός επιπέδου, δηλαδή έπρεπε να ζήσουν από αυτή τη δουλειά, δεν ήταν χομπίστικοι. Και γι' αυτό κάνω και λάθος επιλογές. Αυτό που είπα και είναι πολύ χαρακτηριστικό που ας πούμε σου λέει κάποια στιγμή. Ευχαριστώ που το λέτε. Ναι, λέει το έργο αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ ωραία στην Αθήνα στην επαρχία πήγε άπατο. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό για μια κομμωδία το λέει. Γιατί, ή ανάποδα, θυμάμαι, γιατί ένα συγκεκριμένο κοινό ξεκαρδίζεται και ένα άλλο κοινό στην ίδια κοινωνία, στην ίδια χώρα. Μένει απαθές. Τι βαριέται. Γι' αυτό έλεγε ότι αλίμονος, ποιος ξέρει ποιο θα γίνει επιτυχία. Αν το ξέραμε όλοι θα είχαν επιτυχία.
αυτός ήταν ένας λόγος που δεν παίξαν τους ρόλους που έπρεπε να παίξουν. Γιατί ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί και οι δύο, και δεν το λέω γιατί ήταν γονείς μου, γιατί έχω την αντικειμενικότητα τη δική του. Δηλαδή, θα σου πω χάλια είστε και αυτοί είστε φίλοι μου. Δηλαδή, χάσανε ρόλους, παίξανε πράγματα πολύ ωραία, αλλά πράγματα που θεωρούνται δεύτερα. Οι αποφάσεις που έχουν γίνει τους κλιματίες να πάρουν το θέατρο. Εκεί ήταν η καταστροφή, με την επιχείρηση. Παρακαλώ, κάποιος θέλει να ρωτήσει, άκουσα φωνή. Πόσα χρόνια πεζόταν η αγάπη του Λάουα? Ήταν 14 σεζόν, ήταν 7 χρόνια σχεδόν, ήταν όλη η κούντα. Ναι, μπράβο, ναι. Γιατί εγώ το θυμάμαι σαν σχολείο, δηλαδή, ότι ήμουν στο σχολείο και αυτό πεζόταν ακόμα. Εκεί χάσανε ρόλους, αλλά έπρεπε κάπως. Η επιτυχία αυτή δεν μπορούσε να σταματήσει. Πες μας αγάπη μας ο Γάου και την αγάπη μου Γάου. Η αγάπη μου Γάου, από ό,τι θυμάμαι, διότι ήμουν ένα πιτσιρίκι το οποίο άκουγε, δηλαδή δεν με αποφέρνανε, ήμουν μέσα στο πόδι τους και άκουγα, ψάχναν να βρουν ένα έργο να ανεβάσουν μέσα σε αυτήν την χωρία των μπουλβάρ, των κωμικών, των αυτών και βρήκαν ένα που το λέγανε σε ρημουάρ. Δεν έλεγε και τίποτα, αλλά δεν είχαν βρει και κάτι άλλο. Ήταν ο Μιχάλης ο Μπούγλης, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης. Του είπε θα το αλλάξουμε, θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε. Δηλαδή αυτό ανέβηκε από ανάγκη το έργο. Και ξαφνικά ένα έργο που ανέβηκε από ανάγκη, που η πρώτη σεζόν δεν πήγε καθόλου. Τελείωνε η σεζόν και ήταν με το ζόρι, είχαν δύο θεατές, τρεις θεατές. Ξαφνικά μαθαίνεται από στόμα σε στόμα και γίνεται, τελειώνει η σεζόν με ουρές. Και μετά αυτές τις ουρές δεν τις διώχνεις εύκολα όταν κάνεις επιχείρηση. Δηλαδή το έργο πήγαινε μήνες. Πήγαινε και δεν πήγαινε. Άπατο πήγαινε. Κανείς δεν ήταν μέσα, μόνος τους παίζανε. Μετά έγινε έκρηξη. Μετά έγινε έκρηξη, μαθαίρθηκε από στόμα σε στόμα, τότε ήταν η Κυριακή της τηλεόρασης. Σε έξι εμπίσεις. Οπότε πρέπει να δουλείς τράπεζα. Ναι. Ναι. Δεν είναι πάντα, αν είναι κάτι που αρέσει, αυτό που πες πριν. Στον Αντώνη, γιατί τα λέει αυτά, δεν συμβαίνω αυτά στο θέατρο. Και κάτι που πες αυτή που δεν το πω. Άλλη εποχή. Θα το πω εγώ. Για την εποχή τι τύπου όμως. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι είναι σε μια διαφορία. Κοίτα, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα τελείως. Μπορείτε να σταματήσετε λίγο όμως. Έχουν αλλάξει τα πράγματα τελείως. Δηλαδή, παίζονται χίλιες παραστάσεις στον χρόνο. Από πάρα πολλές ομάδες, κυρίως νεανικές. Που παίζουν για πάρα πολύ μικρά διαστήματα και ούτε τα προλαβαίνεις να τα πάρεις καμπάρι. Ενώ το ούσες μέσα σε ένα διάστημα. Η ζωή μου θα τα καταλάβεις. Δεν είναι βεβαιώσει ότι αυτά τα οποία εγώ έγραψα, είπα, τα γράφει μέσα. Δηλαδή αυτό το άγχος, το διαρκές, άμα δεν περπατήσει ή... Είσαι υποκειμενικός ο διαβολιστής. Θα θέλω να κάνω. Εξώ διαβάζω, πρώτη σελίδα θα έχει λέτε το ίδιο, αλλά... Δώσε λίγο, γιατί πάλι... Εδώ μας ακούτε, αυτό δεν δουλεύει, μάλλον νομίζω ότι τζάμπα το πήραμε. Άλλο η περιοδία, άλλο η Αθήνα. Στην Αθήνα παίζανε 14 έργα την εβδομάδα η θίαση, γιατί η θίαση ήταν 5. Έχει δίκιο ο Βαγγέλης ότι τώρα είναι 450. Και παίζει άλλος Δευτέρα, άλλος Τρίτη, άλλος Σάββατο, άλλος Κυριακή. Τότε η θίαση ήταν 5, άντε και πολλούς λέω 5. Και παίζανε. Όχι, τη δεκαετία που πήγε ο πατέρας μου από το Εθνικό, δηλαδή το 50. 50-55, η θίαση που ήταν αξιοπρεπής ήταν 5. Μετά ήταν off. Καλυθέα, ήταν στο πάνω στην Ισουγγίση και περιοδίες. Οπότε αναγκαστικά άλλαζαν συνεχεία έργα, διότι το ίδιο κοινό θα τους παρακολουθούσε. Τι να κάνανε, παίζαν διαφορετικά έργα, ώστε να μπορούν όλοι να δουν πολλές παραστάσεις. Τώρα είναι τόσες πολλές παραστάσεις, που δεν ξέρεις τι να έχεις δει, γιατί πρέπει να την έχεις. Εγώ νομίζω ότι το κλείδι μου αλλού. Ένα παιδί το οποίο είναι φτωχό και το οποίο αποφασίζει να κάνει μια τόσο τρομερή υπέρβαση. Ξέρεις, να κάνει κάτι το οποίο προφανώς από την πάνω του ήταν αδιανόητο, ανήκωστο τώρα, να γίνει ηθοποιός. Πρέπει να βγάζει εμπιστοσύνη. Τώρα μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα, έτσι, μια Ελλάδα πάνθρωπη και για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να συντηρήσουν αυτό διαφορετικά. Τώρα αυτές οι πειραματικές ομάδες που λες, τα παιδιά έχει μία και ένα backup, που είναι μία υποστήριξη. Δεν τις είπα πειραματικές, είπα νεανικές. Νεανικές. Νεανικές, πειραματικές. Αλλήμουν, το νεανικό δεν είναι πειραματικό. Δώστε τον Αντώνη να μας πει που δεν θα μιλήσει εκείνο γι' αυτό. Καταρχήν να πω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη που άρχισα δεν μ' αρέσει καθόλου να πω. Μα ξέραμε ότι είναι η
Δευτέρα είναι μία μέρα στην οποία κανονικά δεν έχω αυτή την υποχρέωση που είχα σήμερα, αλλά εκτάκτως η υποχρέωση μετακινήθηκε στη Δευτέρα. Χίλια συγγνώμη. Δεν θα επαναληφθεί. Να πω κάτι. Εγώ είναι το παράδοξο στην ιστορία είναι ότι γνώρισα τον Κωνσταντίνο Γόπουλο για 10 λεπτά καλύτερα. Άντε ένα τέταρτο μιλήσαμε. Δεν νομίζω ότι ήταν παραπάνω από 10 λεπτά από όλα αυτά. Μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό λάθο. Ετοίμαζα την πρώτη μου μεγάλη μήκους και ζήτησα τον κύριο Ριβόπουλο, τον οποίο είχα ακουστά. Είχα ακουστά όχι ως τοπιός, το οποίος ήταν πάρα πολύ γνωστός και τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Τον είχα ακουστά ως άνθρωπο και αυτόν και την κάποια αναλυτή ήξερα δηλαδή από το συνάφι, από την πιάτσα, χωρίς να τους έχω γνωρίσει προσωπικά, ότι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Και πρέπει να πω ότι είμαι υποκειμενικός, δηλαδή όταν ψάχνω να βρω τι θα είναι συνεργάτης μου, θα πρέπει να το ρόλο. Μεγάλη σημασία δίνω στο να είναι οι άνθρωποι, άνθρωποι του γούστου μου. Άνθρωποι που τους εκτιμώ και για την προσωπική του ζωή και όχι μόνο για την τέχνη. Στο Ριβόπουλο λοιπόν αυτά τα δύο η φήμη ήταν καλή, εγώ στο οποίο τον ήξερα πολύ καλά. Ήταν αυτό που έπρεπε, έτοιμαζα μια ταινία που λεγόταν Στάκαμαν, έγινε η ταινία. Το ρόλο τον έπαιξε, έχει δίκιο η Ζωήτσα. Αλλάξαμε ρόλο μετά. Ήταν να παίξει το ρόλο του Καλογύρου και εν τέλει αλλάξαμε ρόλους, συμπληρώθηκε το πράγμα με τον Περιβόπουλο. Και ενώ με τη Ζωήτσα γνωριζόμασταν πάρα πολύ καλά, δεν ζήτησα την μεσολάβησή της, τον πήρα τηλέφωνο και του είπα, σας παρακαλώ, έχω να σας προτείνω κάτι, το έστειλα το σενάριο, ζήτησα να το συναντήσω, κόψαμε αυτό που περιέγραψε και ο Βαγγέλης πριν, ο ένας τον άλλον σε στυλ. Ναι, εγώ φυσιογνωμικά πιο πολύ, γιατί ως το οποίος τον ήξερε και τα λοιπά, πώς είναι τώρα που είχα καιρό να τον δω και τα λοιπά, εκείνος να με κόψει τι είδους άνθρωπος είναι, μάλλον είχε πάρει τις πληροφορίες του, τον ήταν πολύ ήρεμο σε σχέση με το ποιος ήμουνα ως άνθρωπος. Μιλήσαμε 10 λεπτά, ήταν πολύ τυπικά πράγματα. Μου είπε, ωραία, εγώ θα λείψω για ένα διάστημα, θέλεις να κάνουμε πρόβες. Μου είπε ότι δεν νομίζω ότι στις ταινίες πρέπει να κάνουμε πρόβες όπως κάνουμε στο θέατρο, γιατί δεν καταφέρνουμε να κάνουμε αυτές τις πρόβες ποτέ. Και ότι ναι, μια εβδομάδα πριν το γύρισμα θα ήθελα να βρεθούμε λίγο, να τα πούμε κτλ. Να συζητήσουμε, να κάνουμε ένα προσχέδιο στο μυαλό μας για τους χαρακτήρες. Όχι πρόβες με την έννοια που κάνουμε στο θέατρο. Που ανεβαίνουμε και διαβάζουμε το κείμενο, μετά το μαθαίνουμε και προσπαθούμε να το παίξουμε και κάθε μέρα προσθέτουμε κάτι. Στο σινεμά τα κάνουμε λίγο διαφορετικά. Τα συμφωνήσαμε όλα αυτά. Συμφώνησε γιατί νομίζω ότι έχει κάνει πολύ περισσότερες ταινίες από μένα. Είμαι ένας από τους τοπιούς της γενιάς μου που έχει κάνει πάρα πολλές. Αλλά νομίζω ότι ο Ριβόπουλος έχει κάνει πιο πολλές. Γιατί είναι η εποχή, παιδιά. Κάναμε καμιά φορά και δύο την εβδομάδα. Και πήγε στο νησί για διακοπές. Και δώσαμε ραντεβού. Πώς λέμε ραντεβού το Σεπτέμβριο, δώσαμε ραντεβού μετά τις διακοπές που μπορεί να ήταν Σεπτέμβριο στο μεταδίσμα. Αύγουστος. Ήταν Αύγουστος. Και πήρα ένα τηλεφώνημα ότι ξύπνησε ένα πρωί με... Αυτά θα τα πω εγώ. Να τα πει. Εγώ θα πω τηλεγραφικά... Ξέρω, την ημέρα που ήρθες απέξω. Θα πω τα υπερξιονιστικά, δηλαδή τι μου έκανε εμένα λίγος. Ξύπνησε με ένα πόνο πονοκέφαλο και ενοχλήσει στα μάτια και πολύ σοφά γύρω του, νομίζω η ίδια η Κάτια, τον μπουζουργιάσανε, τον βάλανε στο πλοίο και αν δεν κάνω λάθος, Ζωήτσα, διόχνωσε ένα, έπεσε κόμμα μέσα στο πλοίο. Ναι, έτσι. Το είχε το κόμμα. Τρώγαμε μεσημέρι και τον βάζω στο αυτοκίνητο επειδή εγώ ήμουν ο τύπος που οδηγούσε και τον πήγα σε όλα τα νοσοκομιακά που είχε εκεί γύρω η Μύκονος. Και πήγαμε και μου λέγανε ξέχασέ τον από εδώ, πρέπει να πάει στην Αθήνα.
Όλοι με διώξαν. Από τρία αυτά, κατηγορητικά και τέτοια. Οπότε ειδοποιούμε και τι νομίζετε, είπε το καράβι, θέλετε να έρθω. Τώρα δεν μπορώ να σας τα πω. Θα σας δώσω μετά το μικρόφωνο με δική μου ευθύνη να τα πείτε. Γιατί φοβάμαι ότι να ολοκληρώσω λίγο, δεν έχω πολλά να πω. Γιατί οι έξω δεν μας ακούνε καθόλου. Δεν ακούνε εσάς. Ναι, και δίκιο. Δεν πρέπει να πάρετε μικρόφωνο. Μόνο όποιον έχει μικρόφωνο. Λοιπόν, να συμπληρώσω αυτά που έλεγα. Ένα άλλο πράγμα που μου φαινόταν περίεργο και είχα υποσυνείδητα υποσχεθεί στον εαυτό μου να συζητήσω σε αυτό το γύρισμα. Γιατί πρέπει να σας πω, ήταν μια ταινία δρόμου. Δηλαδή, θα παίρναμε τα αυτοκίνητα, τα μπαγκάζια μας και θα λείπαμε για ολόκληρο 1,5 μήνα, κυρίως στην Καστοριά αλλά και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, σκεφτόμουν ότι έχω πολύ καιρό μπροστά μου να γνωρίσω το Ρυγόπουλο, να τα πούμε κτλ. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που ήθελα να το ρωτήσω ήταν αυτή η εντύπωση που είχα που τις σχέσεις που είχε με την Κάκια Αναλυτή, ότι ήταν ένα πράγμα σαν δύο μυαλά σε ένα σώμα ή σαν δύο ψυχοσυνθέσεις η οποία εκφραζόταν μέσα από την άλλη. Το έβλεψα, αυτό το ένιωθες. Το είχα βάλει στο μυαλό μου, έτσι το πίσω μέσα του καλού, ότι θα τον πιάσω ένα βράδυ, θα τον ποτίσω κρασιά και θα μου πει την ιστορία της ζωής του με την αναλυτή, αν τσιλιμπούριζε, τι έκανε, τι τύπος ήταν. Είχα μεγάλη περιέργεια. Όταν έφτασε λοιπόν το καράβι στον Πειραιά, ένα high speed αν θυμάμαι καλά, τον μετέφεραν εσπερμένα εκεί που είπε η ζωή της αυτό Τριάσιο και πήγα μέσα να τον δω. Οι συνεργάτες μου πανικοβλήθηκαν έχοντας στο μυαλό τους τι θα γίνει τώρα με την ταινία. Τι θα κάνουμε τώρα με την ταινία. Για ποιο έτος μιλάμε. Το 2000. Ένα πέθανε, το 2000. Το καλοκαίρι του 2000. Σας διαβεβαιώ ότι σκεφτόμουν την ταινία, αλλά κυρίως αισθανόμουν ότι η μοίρα με έφερε μπροστά σε ένα πράγμα το οποίο ξεπερνούσε την καθημερινότητά μου. Δηλαδή δεν ήταν αυτό ότι έπρεπε να λύσω ένα επαγγελματικό πρόβλημα. Ήμουν σίγουρος ότι θα το λύσω. Με κάποιο τρόπο αυτά τα προβλήματα πάντα, όπως τα ξέρει πολύ καλά και ο Βαγγέλης, στο θέατρο, στο σινεμά, είναι. Δεν είναι το δικό μου πρόβλημα. Είναι ήσυχο. Θα το λύσω το πρόβλημα. Θα βρεθεί κάποιος άλλος να παίξει το ρόλο σιγά. Ο άνθρωπος να γίνει καλά. Ο άνθρωπος. Αισθανόμουν να είμαι και λίγο ενοχικός. Αισθανόμουν ότι έχω πάρει μέρος. Ότι ήμουν μέρος μιας οικογενειακής τραγωδίας, μιας οικογένειας που δεν γνώριζα καθόλου παρά μόνο την κόρη. Δεν τους ήξερα τους ανθρώπους. Πήγα στο Τριάσιο, γνώρισα την κυρία Αναλυτή για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν την είχα ξαναδεί. Καθίσαμε και δύο ως συγγενείς, ο καθένας του δικού του βαθμού, εγώ πριν μακρινού, αλλά ως οικογένεια. Και μετά, ξαναπήγα νομίζω άλλη μια φορά, ο Ρυγόπουλος ήταν σε κόμμα, σε βαθύ κόμμα. Οι ελπίδες, μίλησα με γιατρούς, μου είπαν ότι είναι πολύ δύσκολα πράγματα, δεν βλέπουν περίπτωση ανάνοιξης. Και ως εκ τούτου συνδέθηκα με αυτό το πράγμα, και άρχισα να έχω στο μυαλό μου την αναλυτή και πώς θα το αντιμετωπίσει. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε όταν πολύ σύντομα, σε πόσο ώρες Ζωήτσα. 17 μήνες μετά. 17 μήνες μετά τον ακολούθησε η Κάκη. Αυτό οριστικά σφράγγισε μέσα μου τη σχέση με τον Ρυγόπουλο και τον αναλυτή ως μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου, την οποία φοβάμαι ότι δεν μπορώ να μοιραστώ με λόγια. Αντιλαμβάνεστε, για να το λέω με αυτόν τον τρόπο, ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτούς τους ανθρώπους δεν τους γνώρισα σαν ηθοποιούς, εννοώ να συνεργαστούμε και τους εκτιμούσα καθήκαστα. Το Ρυγόπουλο από τις ταινίες και την Αναλυτή, την είχα δει πιο πολύ στο θέατρο, τους εκτιμούσα καθήκαστα. Ήταν αυτό το είδος των ηθοποιών, πώς είναι κάτι σκηνοθέτες όπως ο Τζον Χιούστον, ο Νίκολας Ρεγκ, ο Αλέκος Ακελάριος, οι οποίοι κάνουν αυτό το επάγγελμα, οι συγκεκριμένοι κάνουν το επάγγελμα του ηθοποιού, με έναν διπλό τρόπο. Απ' τη μια ως επάγγελμα, βιοποριστικό, και προσπάθησα να το ακολουθώ και εγώ στη ζωή μου αυτό, και από την άλλη
διατηρώντας μία βαθύτατη σχέση με ό,τι πιο πνευματικό έχει η τέχνη του θεάτρου ή του σινεμά ή οτιδήποτε. Και ότι μερακλήδικο πρέπει να έχει κανείς για να τα κάνει όλα αυτά, γιατί οι στιγμές που τόσο κλαφυρά ο Κομενίδης, ο οποίος έδειξε το μερί αυτοσυγκράτηση και δεν με διέκοψε ούτε μία φορά, θέλω να σε ευχαριστήσω για το Χρήστο, δεν είναι στη φύση του, δεν είναι στη φύση. Γι' αυτό τον ευχαριστώ. είναι, όπως φαντάζομαι ότι, γιατί δεν έχω διαβάσει το βιβλίο ακόμα, όπως φαντάζομαι ότι υπάρχει έντονα στο βιβλίο, αυτή η προσπάθεια να μην προδώσεις αυτό που θεωρείς ότι είναι σωστό για την τέχνη σου, με το να κάνεις τη δουλειά σου με αξιοπρέπεια και να αμείβεσαι όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό. Thank you. Να σας διαβάσω μόνο ένα πολύ πολύ μικρό απόσπασμα για να δείτε με τι τρόπο είναι γραμμένο το βιβλίο, δηλαδή ότι δεν είναι ακαδημαϊκά γραμμένο. Επίσης να πω ότι να φιλοξενήσω τη φιλοξενία των Book Talks, γιατί έχει και το βιβλίο όποιος θέλει να το πάρει και δεν το έχει πάρει ήδη. Λοιπόν, σας διαβάζω. Το Νοέμβρη, είμαστε στο χειμώνα του 1973 πάντα, ξεσπάσανε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Φασαρίες, διαδηλώσεις, στρατός, τάγκς, αστυνομίες, κοσμοχαλασιά στην Αθήνα. Τη μια μέρα κλείναν το θέατρο, την άλλη τα ανοίγαμε. Και όταν τα ανοίγαμε και παίζαμε, λιγοστοί θεατές. Τι περίμενες, εδώ σκοτωνόταν κόσμος. Και όταν κάπου κόπασε κάπως ο χαλασμός και το έργο ξανάρχισε, ένα βράδυ μετά την παράσταση πιάσανε ξαφνικά έξω από το θέατρο τον Μπάρκουλη. Χούντα ακόμα, ποιος να τολμήσει να τους ρωτήσει τι συνέβαινε. Κάτι πήγε να τους πει ο Βίκτορας, ο Παουλάτος που ήταν εκείνη τη βραδιά στο θέατρο και παραλίγο να φάει ξύλο. Εγώ με το τρελό που με πιάνει καμιά φορά, πετάχτηκα έξω και έβαλα τις φωνές. Για θα δείτε εσείς, εδώ έχω μια δουλειά, μια επιχείρηση. Πιάντε τον Μπάρκουλη που χωρίς αυτό κλείνει το θέατρο. Δεν πρέπει να μάθω ποιοι είσαστε και τι συμβαίνει. Ευτυχώς ένας από αυτούς με πήρε για τρελό, φαίνεται, και τραβώντας με κατά μέρος μου είπε: Είμαστε αστυνομικοί, κύριε Ριγόπουλε. Δεν νομίζω ότι θα παίξει πολύ σύντομα ο Μπάρκουλης. Κανονίστε την πορεία σας. Μα για ποιο πράγμα το συλλαμβάνετε, ρώτησα εγώ. Υπόθεση ναρκωτικών, μου απάντησε αυτός. Μπήκε στο αυτοκίνητο που είχαν τον Ανδρέα και έφυγαν όλοι μαζί. Μάλιστα, και τώρα τι κάνουμε τώρα. Τι γινόμαστε χωρίς Μπάρκουλη, που ήταν και πρωταγωνιστής στο έργο. Η πρώτη μου ενέργεια την άλλη μέρα πρωί-πρωί ήταν ό,τι βλακωδέστερο μπορούσε να κάνει κανείς. Πήγα στο διευθυντή της αστυνομίας, ένας Δασκαλόπουλος ήταν εκείνο τον καιρό. Μόλις τον είδα, του είπα αφελέστατα, χωρίς να το παίζω καθόλου. Αχ, κύριε Δασκαλόπουλε, σας παρακαλώ. Αυτό και αυτό μου συνέβη με τον Μπάρκουλη. Θέλω να με βοηθήσετε γιατί κλείνω το θέατρο. Μπορείτε να μου στέλνετε τον Μπάρκουλη να κάνει την παράσταση με τη συνοδεία ενός αστυνομικού και να τον ξαναπέμπει πάλι μέσα μετά. Ασφαλώς θα με πέρασε για ηλίθιο, ή θα νόμιζε ότι τον δουλεύω. Μάλλον. Δεν έχει λογική, έτσι. Ναι, γιατί σου λέγω ότι δουλειά μου δεν κάνω. Μάλλον φαίνεται ότι ξαφνιάστηκε τη βλακία μου ο Δασκαλόπουλος, γιατί και δεν θα πέταξε έξω από το γραφείο του. Περιορίστηκε σε ένα γέλιο και μου είπε τυπικά: Κύριε Ριγόπουλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Μπάρκουλης είναι κρατούμενος με σοβαρή κατηγορία. Αν κάνω αυτό που μου ζητάτε εσείς, θα χάσω τη θέση μου. Τότε συνειδητοποίησα και εγώ πλήρως τι βλακία είχα πάει να ζητήσω, αλλά μέσα στον πανικό μου έκανα την πρώτη ανοησία που σκέφτηκα. Με αυτόν τον τρόπο έχει γράψει το βιβλίο, με την έννοια αυτά που θυμότανε και του είχαν κάνει εντύπωση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το έχει πει. Ναι. Ναι, το έχει πει το βιβλίο. Να σου πω, όταν τα βρήκες από τις κασέτες, κάθισε εσύ και τις δακτυλογράφησες για να ξέρει ο κόσμος. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Εγώ δεν μπορώ ακόμα να τις ακούσω. Ακούω την πρώτη λέξη και κλαίω. Είσαι καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ τις ταινίες που δεν μπορώ να δω στη τηλεόραση. Θα κάτσω εγώ να ακούσω να λέει και έχει και κομμάτια που λέει για μένα και για τη μάνα μου. Μου πάνε τα ζουμιά. Τι να γράψω. Είναι μια καλή μου φίλη, η οποία θα ήταν εδώ, δεν ήρθε, δεν μπόρεσε να έρθει, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη δουλειά, δεν έχει καμία σχέση με απομαγνητοφώνηση και μου είπε: Ζωήτσα, εγώ έχω καιρό να το κάσω, να το δουλέψω. Τη λέω: Παιδί μου, είναι 30 κασέτες. Μη σε νοιάζει, μου λέει, συνταξιούχος είμαι. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο το. Κοίταξε, δεν είναι παραπάνω, είναι απλώς ότι πολλές φορές επαναλαμβάνει πράγματα τα οποία όταν το είδα γραμμένα τα άκουψα. Γιατί είναι άλλο ο προφορικός λόγος. Γιατί το μεταξύ λέει, ας ανάψουμε και ένα τσιγαράκι. Ας πάρουμε και το μπισκάκι μας. Πού σας είχα αφήσει, θα το αφήσεις μία, θα το αφήσεις δύο πόσες φορές θα το αφήσεις μέσα στο κείμενο. Το έκοψα κι αυτό. Είναι σαν να κάνει δηλαδή ραδιοφωνική κομπή. Ναι, είναι. Ναι. Μιλάει και εκεί που μιλάει σου λέει, κάτσε να σου απαντήσω για ένα καβάφι που ήταν ο αγαπημένος. Μετά λέει, να σας πω και ένα πείμα που έχω γράψει. Αυτά είναι μέσα στην καζέτα. Μόνος του τα λέει. Μόνος του. Ο οποίος καθόταν στο γραφείο μπροστά στο σαλόνι με ένα τσιγάρο και ένα ουίσκι, γιατί ούτε κάπνιζε. Το ρούφαγε, δεν ρούφαγε. Το
το σφύρα για τον καμερινό τον έκανε, γιατί δεν κάπνιζε πραγματικά. Δεν το κατέβαζε. Δεν το κατέβαζε, μπράβο. Και του έλεγα, τι κάνεις καλά εκεί, μην μιλάς τώρα, γράφω. Και έλεγε όλη τη ζωή του και την έπιασε από την αρχή, τη μάνα του, τον πατέρα του, όλα. Δηλαδή διηγείται πώς πέθανε ο πατέρας του, εκείνος έπαιζε στη Θεσσαλονίκη και τον ειδοποίησανε και ήρθε τρέχοντας και αυτό που αντίκρισε και τα νεκρόσημα που είδε στην πόρτα, ενώ δεν είναι. Δηλαδή έχει λεπτομέρειες που όχι μόνο όσοι δουλεύουμε στο θέατρο, γενικώς όσοι ζούμε και έχουμε γονείς και έχουμε ζήσει τέτοια πράγματα τα ξέρουμε. Και είναι μα πόσο... λέω ότι είναι ένα ντοκουμέντο το οποίο δεν αφορά. Δεν περιοριστεί στο θέατρο, ούτε αφορά μόνο τον άνθρωπο ο οποίος το διηγείται. Είναι ένα δώρο το οποίο μας άφησε. Αφορά μια ολόκληρη εποχή και όχι μόνο μία. Γιατί πιάνει από τότε που ήταν επιχειρικά, γιατί γεννήθηκε το 30, και σου λέει στην νεολαία του μεταξά που τους βάζανε με το ζόρι και πηγαίνανε και τραγουδάγαν. Δεν ξέραν τι ήταν. Αυτά ήταν 10 χρόνια παιδιά και πηγαίνουν. Σου λέει δεν έχω. Δεν ξέρω γιατί με βάζανε, με βάζανε. Ήταν υποχρεωτικό. Από εκεί έμαθα κάποια πράγματα που δεν τα ήξερα παρά μόνο από ιστορικά ντοκουμέντα. Και σε φέρνει μέχρι το 85 που είμαι πια και εγώ στο θέατρο, έχω κάνει και το παιδί μου, έχει και εγγόνι. Δηλαδή βλέπεις. Ξέρεις τι άλλο έχει αυτό το βιβλίο, είναι δείχνει έναν άνθρωπο που είναι της μεσότητας. Η ιστορία όπως τη διηγούνται διάφοροι προπαγανδιστές, ένθεκα και ήταν και από τη μια και από την άλλη μεριά την πολιτική, είναι μια ιστορία σύγκρουσης, ας πούμε, απίστευτης, όπου η Ελλάδα διχάζεται στα δύο, στον εμφύλιο και αντάπαστον. Και κυνηγούνται, δηλαδή φαντάζεσαι ότι ήταν ένα σκηνικό western η Ελλάδα, ακόμα και η Αθήνα. Αυτό το οποίο εγώ το έχω ακούσει και από τον κόσμο, το βλέπω και στο βιβλίο του Μπάσου, είναι ότι υπήρχε ένας κόσμος, που ήταν και ο περισσότερος δηλαδή, που τελικά αυτό το οποίο διεκδικούσε ήταν με τον ένα τον άλλο τρόπο να συνεχίσει να ζει, να ερωτεύεται, να δημιουργεί, να κάνει πράγματα κτλ. Και η βαναυσότητα, ας πούμε, και το πάθος και το μίσος. Κατάφερε να μείνει έξω από τις ψυχές τους. Δηλαδή ο Εργόπουλος δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μετήχε με φιλίου διχασμού. Πρώτα απ' όλα ήταν μωρό. Αλλά. Φιλίου διχασμού κάτσε. Ενώ και βεβαίως όταν το σπίτι που ζούσαν στην Κυψέλη, η μεριά τους ήταν όλοι των δεξιών, αυτές τις καταβολές είχε. Άλλο αν μετά εμένα με έβριζε για αριστερή και μου έλεγε τι κόρη έκανα, πώς έκανα έτσι. Πώς κατάντησες, είσαι ψυχολογία εργάτριας μου έλεγε. Γιατί του λέγα, εσύ είσαι εφοπλιστής, άμα γίνεις εφοπλιστής, να αλλάξω εγώ. Και τον έφερα κάποια στιγμή και τους φύζαμε το ίδιο. Γιατί ήταν ένας πολύ διαλεκτικός άνθρωπος. Βαθύτατα διαλεκτικός άνθρωπος. Δεν το ήξερε ότι ήταν διαλεκτικός. Και ακούσε την κόρη του ζωή. Όχι, παιδί μου, με έβρισε. Με έβρισε. Πα τι διαδηλώσει και πα και σούρνεσαι. Παίρνει και το μωρό μπροστά, καγκουρό και πα τι διαδηλώσει. Ανόητη. Ναι. Μετά έφτασε να πει δίκιο έτσι, μωρέ, αφού πέθανε ο Καραμαλής, γιατί ο πατέρα μου αγαπούσε τι ντίδε. Δηλαδή τον Καραμαλή τον θεωρούσε στάκτο. Κωνσταντίνο τώρα λέω έτσι. Όχι το συνομήλικο. Πού τον έφυγε. Ναι, το πώ λέω. Όταν πέθανε ο Καραμαλής, όλοι οι άλλοι δεν ήταν γι' αυτόν στάρ, δεν είχαν το εκτόπισμα που ήθελε. Έπαψε να είναι καραμαλικός, έπαψε να είναι και δεξιό. Έγινε κάτι ντεμή. Λίγο εσωτερικό στις ευρωεκλογές, λίγο πασόκστο στις εκλογές. Δηλαδή, αλλά η οικογένειά του ήταν από τη μεριά της δεξιοκρατούμενης Αθήνας της εποχής. Αντιθέτως με τη μαμά μου που ήταν τη μεριά της αριστεροκρατούμενης. Ήταν δύο εντελώς διαφορετικές μεθόδους. Ήταν λασοκρατούμενοι όμως. Όχι όλοι. Πρέπει να έχει κομμάτι που χτυπούσε τον εαυτό. Δεν ξέρω, δεν έχει γράψει αυτό μέσα γιατί δεν θυμάται γιατί ήταν μωρό, δεν τα ξέρει. Και προφανώς ούτε οι γονείς του ήταν φανατικοί κάποιου κόμματος ή κάποιας ιδεολογίας. Και ήταν αυτό που λες, θέλουν να περνάνε καλά και να μπορούσαν να έχουν μια δουλειά και να ζουν μέχρι εκεί. Που είναι πολύ δημιουργικό αυτό, δεν είναι ιδιωτεία. Γιατί η δουλειά ήταν δημιουργική. Το να μην μπαίνει σε ένα τόσο. Ανθρωποκτόνο, ας πούμε, ανθρωποκτόνο πόλεμο και να λες ότι εγώ θέλω να ζω, δεν σημαίνει ότι κρύβεσαι κάτω από ένα υπόστεγο και θες να το κάνεις καθαρή απλώς. Είναι ότι θέλεις να ζήσεις, να διεκδικείς το δικαίωμα στον έρωτα, στη δημιουργία, στη δουλειά. Ο καθένας μπορεί να είναι όσο, σε ποιο βαθμό πολιτικό όν θέλει να είναι. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι και κάποιοι δεν ήταν προφανώς εκείνη την εποχή. Αλλά δεν ήταν συνειδητά δεξιός, ήταν βλαχοδός δεξιός. Πάντως για την ιστορία, αυτό ξέρω. Από κάτι το οποίο... Σε το πατέρα σου. Ναι, αυτό είπε ο Βασίλης ο Πλατζάς. Ο οποίος είναι επίσης δάτη πρόσωπος κλιματίας. Ο οποίος ήταν στην διακονιά
Και ο μπαμπάς της και ο μπαμπάς μου ήταν κολλητοί φίλοι. Γι' αυτό είμαι εγώ. Έτσι, και αναφέρθηκε και ο μπαμπάς του προσβλίου και τα λοιπά. Αλλά μου είπε ο Βασίλης ο Πλαζιάς, που ήταν επίσης στην ίδια γειτονιά και στην ίδια παρέα, ότι πήραν τον πατέρα μου 14-13 ετών στα Δεκεμβριανά, όχι ο ίδιος που τον πήραν για τη ζωή αυτή, δεν το ήθελε ο ίδιος. Αφού είχε διαπρέψει στο να γράφει συνθήματα στους, με την πογιά, όπως το λέγανε, κάποιος το λέγανε, στους δρόμους της Κυψέλης, τον πήραν, του δώσαν ένα τόμικαν, τώρα παιδάκι 13 ετών, και τον βάλουν να φυλάει τα γραφεία του ΕΑΜ, τα τοπικά. Πράγμα το οποίο όταν αυτό ο Πλατζές μου το πέρυσι. Και μου φάνηκε σαν δηλαδή αυτό το οποίο είδαμε το κάτω, ήταν αυτό το οποίο έχουμε δει στην Αφρική, που παίρνουν και στρατεύουν παιδιά έφυγα, ακόμα και προέφυγα, τα βάζουν με το όπλο στο χέρι. Ναι, αυτό. Από κάτω. Ναι. Καταρχάς, επειδή το είχα πει στη ζωή, όταν ήρθα στο θέατρο που είναι ο κόσμος, μετά μια εκδήλωση με το ΚΕΘΕΑ, και πρέπει να φύγω, αλλά θέλω να πω κάτι έτσι για την ποιότητα του Κώστα του Λιγόπουλου σαν ηθοποιός. Συνήθως οι άνθρωποι μεγαλώνοντας σε οποιοδήποτε είδος θεάτρου και να ασχολούνται, αποκτούν πολλά κλισέ, πολλές ευκολίες και φτηνένει το πράγμα, πολύ συχνά. Ο Κώστας Λιγόπουλος ήταν ένα πολύ βαθιά ποιοτικό ηθοποιός από τη στιγμή που ήταν πάνω στη σκηνή. Ο Κουρκούλος, που ήταν τότε διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο που κάνουν την παράσταση, αφού ανέβηκε η παράσταση και άρεσε και όπου είχες δίκιο που διάλεξες το Λιγόπουλο, μου λέει, είσαι να κάνουμε κανένα σεξ του. Του λέω εγώ, ναι. Και του λέω, ναι, θέλω να κάνω το βασιλιά λίγο με το Λιγόπουλο. Και δεν το προλάβουμε. Αυτό το πω. Κάνα πιο να τα σπρίσουν τα μαλλιά μου. Εσύ είσαι πάντα μικρός, πες το βέβαια. Να πω κάτι το οποίο υποσχέθηκα. Ο κ. Όβλος αποχωρών θα συμπληρώσω ένα κενό. Είπε πριν ο Μαρτίνης ότι κάτι είπαμε εδώ στο αυτοί μας και δεν θα το πει. Καλά έκανε από ευγένεια, δεν έπρεπε να με δώσει. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να το πούμε. Το 1973, που ήταν η αγάπη μου, Άουα, ήταν, πότε ήταν, εκεί. Ήταν στο απόγειο της δόξης της κλπ. Εμείς οι νέοι ηθοποιοί τότε, σας το παρουσιάζω για να κάνετε ενδιαφέρουσες ανθρωπολογικές παρατηρήσεις. Εμείς οι νέοι ηθοποιοί σνομπάραμε βαθύτατα. Και είχαμε μεγάλη εχθρότητα προς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, νομίζαμε τότε, οι οποίοι ήταν όρθιοι. Ήταν πολύ νεότεροι από όσο είμαι τώρα. Ηλικιωμένων ηθοποιών που παίζανε επί τόσα χρόνια. Και μετά τα 40 μας φαινόντουσαν ηλικιωμένοι. Μια φτηνή πολιτή. Μετά διαπίστωσα ότι τόσο το ότι παίζανε με τρομερή αξιοπρέπεια τη συγκεκριμένη κομμετή, πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί μας, αυτοί που εγώ θεωρώ την σπουδαιότερη όλων, η Έλλη Λαμπέτη ή ο Δημήτρης Κόρν, μας έχουν μείνει ως ανάμνηση, όχι μόνο στο σινεμά με την καραπική λύρα, αλλά και στο θέατρο κυρίως, κάνοντας πολύ σπουδαίες ερμηνείες σε πολύ ελαφρά έργα. Παίρνοντας αυτό το οποίο μπορεί να θεωρήσει κανείς καθημερινό, εντάξει, συνηθισμένο, μια κομετή, μια αισθηματική κομετή και κάνοντάς το μνημιώδες. Νομίζω ότι αυτό έγινε και με την αγάπη μου Άουα. Δεν μετανιώνω καθόλου για το τότε σνόμπερα, αυτό έπρεπε να κάνω, αλλά δεν μετανιώνω καθόλου και τώρα που έχω μια άλλη θεώρηση στο πράγμα που θεωρώ, όχι πιο όρημη, γιατί θα είναι πιο όρημη. Οι άνθρωποι στο κάτω-κάτω ξέρετε τι να λάθουν. Έχουμε άλλη οπτική. Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να με ρωτήσω. Και εγώ ευχαριστώ. Θα σου άρεσε να έρθει την ώρα. Πολύ προχωρημένη μου. Που είσαι, ας πούμε, στο έσκατο γύρω. Ή λίγο πριν από αυτό. Στο βαθύ γύρω. Που είσαι, επίτρεψε να σου πω, Καυκάσιος. Θα ήθελες να παίξεις ένα κουβάρι.
αυτός. Έχω πέτσι. Πέτσι που υπάρχει πολύ. Έχω πέτσι που λάθο, δεν είναι και το λίγο θέλω, αλλά έχει και παγκέντρο. Πού είσαι να βγει το λίγο. Να το ήρθε, λέει, ο λίγο. Θέλει το λίγο. Το λίγο κουβά. Μα. Εγώ το περιφέρω του κουβά, αλλά νομίζω ότι θα πεθάνουμε στο λίγο. Σε τα πάντα. Να διαβάσω ένα τελευταίο κομμάτι, πάλι πολύ πολύ σύντομο, για να σας... Κυρία, εδώ, ήθελε κάτι να πει. Πιο χαρούμενο από αυτό που θα πει η κυρία, να κλείσουμε... Ξέρω τι θα πει, γι' αυτό το λέω. Να τους το δώσω μετά για κλείσιμο. Επειδή λέει και ο Αντώνης για σινεμά, λέει, δεν σας είπα όμως και για τα κινηματογραφικά μου της ιδίας εποχής, όχι για τις αχλαμαρίτσες ταινιούλες που ανέφερα πιο πάνω, όχι. Πρώτον ξανάρθει η Ουάουα στη μέση. Αρκετό καιρό τώρα Μέτρο και Δαλιανίδης να την κάνουν ταινία. Το θέλαμε κι εμείς, πολύ το θέλαμε. Αλλά είχαμε κάποιες επιφυλάξεις για το πώς θα βγει. Θα μπορούσε ο Δαλιανίδης να πιάσει την ατμόσφαιρα που είχαμε δώσει στο θέατρο για να περάσει ανάλογα και στο κοινό. Κάποια στιγμή το αποφασίσαμε. Παραγωγός θα ήταν ο Φίνος. Ήρθε ο Καμπό από τη Γαλλία, ο συγγραφέας, συμφώνησε μαζί του και αρχίσαμε το γύρισμα. Το σενάριο το είχε γράψει ο ίδιος ο Δαλιανίδης που ήταν και ο σκηνοθέτης φυσικά. Από το πρώτο διάβασμα που κάναμε κάτι δεν μου πήγε. Μου μύρισε ελληνική φαρσοκομωδία. Το είπα στον Δαλιανίδη και αυτός μου απάντησε: «Σόπα, αδερφέ, τι είναι αυτά που λες, μην κοιτάς το σενάριο, πρόχειρο είναι. Εσείς που ξέρετε καλά το έργο και την απήχηση του στο κοινό, εσείς θα διαμορφώσετε και την κάθε σκηνή, μην ανησυχείς». Μάλιστα. Όλα ωραία, όλα καλά. Αρχίσαν τα γυρίσματα. Στο τρίτο τέταρτο γύρισμα, κάπου νόμιζα ότι του ξέφευγε του Γιάννη, δεν έδινε την ατμόσφαιρα που ήθελε το έργο. Το πήρα λοιπόν ιδιαίτερος να του πω τη σκέψη μου. Ο Γιάννης, βεντέτα όπως ήταν μαθημένος, μου έβαλε τις φωνές μπροστά σε όλο το συνεργείο. «Έλα βρε Κώστα μου, εσύ θα μου πεις τι θα κάνω, δεν ξέρω τη δουλειά μου, τι κάνω τόσα χρόνια στον κινηματογράφο, πουλούρια πουλάω». Γίνομαι έξω φρενών κι εγώ και το απαντάω ακόμα πιο δυνατά να μ' ακούσει όλο το συνεργείο και ο κόσμος που ήταν στο στούντιο. «Πουλούρια πουλάς Γιάννη μου, πουλούρια πουλάς, τι νομίζεις πως είσαι σκηνοθέτης, πουλουρτζής». Θα σταμάταγα το γύρισμα εκείνη τη στιγμή, αλλά θα σταμάταγα το γύρισμα αυτή τη στιγμή, αλλά είχε χάρη που είμαι επαγγελματίας και σκέφτομαι το φίνο και τα έξοδα που κάνει για να γυρίσουμε το έργο. Πάντως το λέω εδώ ενώπιον όλων ότι η ταινία θα βγει πιλάθα. Εδώ είμαι και εδώ είσαι. Δεν είχε συνέχεια βέβαια ο καυγάς, εγώ αποφάσισα να συνεχίσω το γύρισμα. Ο Γιάννης έκανε πως δεν πολύ κατάλαβε τι είχα πει. Και έτσι τέλειωσε κάποτε η Ουάουα, που όμως δεν είχε τίποτα από τη γοητεία, το ρομαντισμό και τη συγκίνηση που είχε στο θέατρο. Αυτό για την συγγενή τέχνη του ηθοποιού που λέγαμε πριν, ότι μόνο το θέατρο μένει, το σινεμά μπορεί κάλλιστα αυτό που έχει βγει να μην είναι καθόλου αυτό που μπορούσε να κάνει ή αυτό που είχε στο νου σου να κάνει. Αφού θύμισε μου, η αγάπη μου Ουάουα ως κοινογραφική ταινία πήγε καλά. Καλά πήγε. Καλά πήγε και στις επαναλήψεις. Αν και καιρό ήταν καταχωνιασμένη και ξαναβρέθηκε και παίζεται στην τηλεόραση, πάλι πάει επίσης καλά. Δεν είναι καλή ταινία. Είναι μια άσχημη ταινία. Δεν είναι από τις καλές του Γιάννη, λέει, τις ταινίες. Γιατί εγώ μερικές του Γιάννη με τον Δαλιανίδη τις αγαπώ ιδιαίτερως. Αυτή δεν είναι από τις καλές. Δεν νομίζω ότι αυτό το έργο έπρεπε να γίνει για το σινεμά, αλλά δεν υπήρχε και βίντεο τότε να κρατηθεί η παράσταση, η οποία πιστεύω ότι ο λόγος που πήγε τόσα χρόνια, η γνώμη μου μετά από πολλά χρόνια οριμότητας πια, όπως λέει και ο συνάδελφος Αντώνης, είναι ότι στη Χούντα ήταν ένα όνειρο. Η Ουάουα ήταν μια μαγική κοπέλα, ήταν όμορφη, μαύρη, εξωτική, αλλά συγχρόνως και μορφωμένη με μάστερ, με χρήματα, πριγκίπισσα. Ήταν ένα όνειρο. Ο κόσμος ήθελε να ταξιδέψει. Και η μάνα μου, γιατί ήταν προσωπική της επιτυχία, τον ταξίδευσε. Γι' αυτό και άλλαξε, έπαιξε ο Μπάρκουλης, έπαιξε ο Μούτσιος. Όποιος και να έπαιζε, το έργο θα έσχιζε, γιατί ήταν η ίδια η αγάπη μου Ουάουα που το οδήγησε εκεί. Σε μια άλλη εποχή δεν θα ήταν το ίδιο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Εγώ δεν θέλω να κουράσω άλλο τον κόσμο. Ξέρω ότι πολλοί είσαστε όρθιοι, γιατί ο χώρος μας είναι απλωμένος μέσα έξω. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Από καρδιάς, γιατί ξέρω με κάποιους δεν γνωριζόμασταν καθόλου και γνωριστήκαμε εδώ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν γνωριζόμαστε. Εσένα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να προσθέσετε εσείς, αρχηγέ μου, τίποτα. Όχι, εγώ ανέλαβα το βαρύ χρέος του συντονισμού της συζήτησης και νομίζω ότι το έφερα σε πέρας. Παρά την απίθαρκη στάση του Αντώνη Καλυφόρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ και τον Μπουκ για την φιλοξενία και τον κύριο Κοβόστη για την υπέροχη έκδοση που έχει κάνει το βιβλίο. Όχι, το θέλετε να κάνετε. Ζωή να σου πω μια προσωπική μου εμπειρία. Όταν είμαστε
Ναι, τότε με το αγάπημα. Κοροϊδεύαμε. Τι γυρνάνε τώρα μέσα στην κούρτα αυτοί οι άνθρωποι. Τι παίζουν εδώ πέρα ο κόσμος. Λοιπόν, μου έτσι.